Λοιπόν, να μπούμε όλοι μπροστά και να παλέψουμε και να παλέψουμε για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία. Είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό ο κόσμος να καταλάβει ότι κάποιος νοιάζεται για εσάς. Είναι σημαντικό αυτές τις κρίσιμες ώρες που θα πάτε να ψηφίσετε, που θα πρέπει να πάτε να ψηφίσετε. Η εποχή θα είναι έγκλημα. Θα είναι έγκλημα γιατί θα βγουν πάλι αυτοί που έχουν τον κομματικό στρατό. Αυτοί που έχουν το στρατό τους, οι οποίοι αυτοί οι λίγοι στην ουσία γίνονται πολλοί με το εκλογικό αποτέλεσμα, με τα ποσοστά, αφού οι υπόλοιποι δεν έχουν πάει να ψηφίσουν. Μην τους κάνετε τη χάρη να σκοτώσουν και να δολοφονήσουν για μία ακόμα φορά τα όνειρα τα δικά σας και των παιδιών σας. Έχουμε υποχρέωση όλοι μας αυτή τη φορά να πράξουμε ψηφίζοντας λαϊκό ορθόδοξο γερμό, να πράξουμε και να ξέρουμε ότι έχουμε βάλει ένα λιθαράκι. Κάναμε την προσπάθεια για να δώσουμε τη σκληρή μάχη για να διασώσουμε την πατρίδα μας, τη θρησκεία και την οικογένεια. Σε αυτή την εκπομπή, εδώ, ο λαϊκός ορθόδοξος αναγερμός δια του Προέδρου του Φίλιππου τον Καβούρη αρθρώνει πολιτικό λόγο. Αυτοί εκεί έξω ξεκατηνιάζονται. Όχι, εσύ έβγαλες ένα εκατομμύριο, εσύ δεν δούλεψες στη ζωή σου, εσύ ήρθες ουρανοκατέβατος, εσύ καπηλεύεσαι την Ορθοδοξία, εσύ, κίτρινο κατά κίτρινο το σύστημα. Εδώ ακούτε πολιτικές θέσεις. Πολιτικές θέσεις. Το θέμα των ομοφιλοφίλων. Στο Σύνταγμα, ένας πύρινος λόγος από τον πρόεδρο, τον Φίλιππο τον Καβούρη, ακούστηκαν λόγια ψυχής που αφορούν σε εμάς όλους τους Έλληνες που πραγματικά δεν μας εκφράζει αυτή η ομίγυρης η οποία ψήφισε αυτόν τον κατάπτυστο νόμο. Πάμε να δούμε τι είπε ο Φίλιππος τον Καβούρης τότε σε εκείνη την συγκέντρωση, τη μεγαλειώδη συγκέντρωση. Πάμε παρακαλώ. Ελληνίδες Έλληνες, σήμερα θα πούμε όλοι μαζί με έναν τρόπο, όχι στο χέρι στις κυβέρνησεις, θα δούμε ένα όχι δυνατό σε αυτό που έγινε που πρέπει να κάνουν εναντίον της ειδικής οικογένειας. Δυστυχώς, ο κόσμος είναι να διαλύσει τα παλέψαμε, δώσαμε μάχες, τις κερδίσαμε. Στην κορυφή της γνώσης, να, σταθήκαμε. Ήταν τότε που πάνω μας πέσαν βάρβαροι κι όλοι οι μικροί, φτωχοί και ανόητοι για να μας λιώσουν. Μα γεμίσαμε το γέρο του Μουριά και τον Καραϊσκάκη. Τι ξαναστήσαμε ξανά. Πού είστε το παλικάρι? Γιατί και πώς μπορείτε να είστε ξεχασμένοι? Αυτό είναι το παράπονο που οργεί στα χείλη φέρνει. Στην Ελλάδα στον κόρφο ως πότε θα φωλιάζουν ηγέτες προδότες. Πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ. Καταλάβατε, υπάρχουν και αυτές οι φωνές. Υπάρχει και αυτή η αντίδραση, αντίδραση η οποία φέρνει πραγματικά την ουσία στη ζωή μας. Γιατί η πολιτική θα πρέπει να επανέλθει στα σωστά της προηγούμενα. Θα πρέπει να υπάρχει πολιτική υπέρ του πολίτη. Πρόεδρε, πραγματικά εγώ έχω ελπίδα. Πρέπει να έχει ο κόσμος, εφόσον μπει ο λαϊκός ορθόδοξος αγερμός μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ρήξη και ανατροπή. Ξαναλέμε, πάμε για ρήξη και ανατροπή. Πάμε να τιμωρήσουμε αυτούς που εγκληματούν εις βάρος μας. Σας στέλνουμε κοντά μας. Και θα σας πω κάτι. Στις συγκεντρώσεις και στις περιοδίες που κάναμε όλο αυτό το διάστημα και στην τελευταία εδώ πριν λίγα 24 ώρα που εγκαινιάσαμε το μεγάλο προεκλογικό περίπτερο του λαϊκού ορθόδοξου αγερμού, βρέθηκε ένα κοριτσάκι εκεί με τον πατέρα του και τη μαμά του, η μικρή Μαρία. Όπου η μικρή Μαρία, με σοβαρότατα προβλήματα αναπηρίας, έγινε αποδέκτης της άθλιας συμπεριφοράς του κράτους απέναντι στα άτομα τα οποία χρειάζονται την αγάπη και την υποστήριξή μας ακόμα περισσότερο.
Η μικρή Μαρία λοιπόν, θύμα της κυβερνητικής αναλγησίας, της κόπηκε το πείδωμα αναπηρίας. Κόπηκε το πείδωμα αναπηρίας από ένα μικρό κοριτσάκι, τη Μαρία, η οποία μιλάει για Ελλάδα, μιλάει για Ορθοδοξία. Ένα κοριτσάκι όπου η οικογένειά της με κόπο προσπαθεί να μεγαλώσει το παιδί του με αρχές και αξίες. Θα ήθελα, αν μπορούμε να δούμε, το βίντεο. Παρακαλώ, παρακαλώ. Πάμε και να το δούμε. Συγκλονιστικά λόγια της μικρής Μαρίας. Πάμε, παρακαλώ. Το έχουμε? Ναι, είναι έτοιμο. Πάνω. Θα το βάλουμε σε λίγο. Θα το βάλουμε σε λίγο. Α. Με ενημερώνω, θα το δούμε σε λίγο. Είναι πραγματικά συγκλονιστικά το να βλέπουμε μικρά παιδιά, να αλλάξουμε τον τίτλο μας παρακαλώ όμως, να βλέπουμε ανθρώπους, μικρά παιδιά, να είναι σε μια θέση που θα έπρεπε να τα είχαν αγκαλιάσει η κυβέρνηση, να τα είχε αγκαλιάσει η πολιτεία, η πολιτική, η κοινωνία, και κανένας δεν έχει κάνει τίποτα. Και κανένας δεν κάνει τίποτα, έχει εγκαταλείψει. Όπως τη μικρή Μαρία που έχουν εγκαταλείψει, έτσι έχουν εγκαταλείψει δυστυχώς όλους τους Έλληνες, Πρόεδρε. Όλους τους Έλληνες. Υπάρχουν πολλές μικρές Μαρίες που ήθελαν τη βοήθεια και την υποστήριξη. Και αυτό που είχαν ήταν να τους γυρίσουν την πλάτη. Λυπάμαι πραγματικά για όλο αυτό το άθλιο πολιτικό σύστημα. Για ένα άθλιο πολιτικό σύστημα, θα ξαναπώ. Που δεν σέβεται τα παιδιά της. Δεν σέβεται τον συνάνθρωπο. Που το μόνο που τους νοιάζει είναι να κερδοσκοπούν οι πολιτικοί. Πραγματικά. Πρόεδρε, τώρα είναι έτοιμο το κοντρόλ να μας δώσει το βίντεο. Αυτό με τη μικρή Μαρία που πραγματικά είναι και ο τρόπος που συμπεριφέρονται στις κατηγορίες των Ελλήνων, όπου τους έχουν λίγο περισσότερο ανάγκη από όλους εμάς. Αυτό δείχνει το ποιόν της κυβερνήσεως. Πάμε να δούμε το βίντεο, παρακαλώ. Είμαστε μοναδική κρίση. Είμαστε αληθινοί. Δεν είμαστε ούτε από τσάκια, ούτε ξεπηρετούμε την αντιθέροντα. Πάνω απ' όλα είμαστε πατριώτες και είμαστε... Πρέπει να στηρίξουμε τα παιδιά μας και να πάρουμε ένα μήνυμα, κύριοι της κυβέρνησης. Δείτε, για ποιο λόγο, κύριε Μητσοτάκη, για ποιο λόγο, κύριοι υπουργοί της κυβέρνησης, αφήνετε τα παιδιά στο έλεος του Θεού, ενώ ταΐζετε, ενώ δίνετε στον κάθε Χασάν, ο οποίος έρχεται παράνομα στην Ελλάδα, τους δίνετε επιδόματα και αφήνετε τα παιδιά μας τα Ελληνόπουλα απροστάτευτα. Και τα Ελληνόπουλα, φτάνει πια, θα τους τιμωρήσουμε για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να μπορέσουν να ζουν με αξιοπρέπεια. Πρέπει να βοηθήσετε τη Μαρία, τη μικρή Μαρία, την Ελένη, τον Νίκο, τον Γιώργο, τον Έλληνα και όχι όπως λέει ο πρόεδρος, τον Χασάν, τον Αχμέ, τον Μαχμούτ και τον Χουσέιν και τον Γιουσουρούμ. Γιατί Γιουσουρούμ έχετε κάνει αυτή τη χώρα. Μας έχετε τρελάνει. Γιουσουρούμ έχει κάνει. Και εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση να πούμε ότι κόπηκε το επίδομα σε αυτό το παιδί με τις ειδικές ανάγκες και ο γονιός είναι εκεί και ο μπαμπάς είναι δίπλα. Στο βίντεο φαινόταν. Ιδιαίτερες ικανότητες, εγώ θα ήθελα να πω. Μιλάμε για μια ψυχούλα πραγματικά που σαν την Μαρία είναι πάρα πολλά τα περιστατικά που το κράτος, η πολιτεία έχει γυρίσει την πλάτη. Θέλουμε τα Ελληνόπουλα να στηριχθούν. Θέλουμε επιτέλους τη βοήθεια των χρημάτων, των κονδυλίων, των εκατοντάδων εκατομμυρίων να δίνονται στα παιδιά μας, στα Ελληνόπουλα. Όχι πια με όλους αυτούς τους λαθρέους οι οποίοι έχουν εισβάλει στη χώρα μας. Τους ταΐζουμε, τους ποτίζουμε, έχουν τα πάντα. Και τα δικά μας παιδιά τα Ελληνόπουλα να τα έχουν πετάξει, να τα έχουν εγκαταλείψει στον δρόμο το κράτος και η κυβέρνηση. Όχι! Εμείς για αυτά τα παιδιά θα παλέψουμε τα Ελληνόπουλά μας. Και είμαστε οι μοναδικοί
που είμαστε έτοιμοι να δώσουμε μάχες. Και βλέπουμε οι άλλοι πέρασαν τις εξετάσεις τους. Είδαμε τι κάνανε. Στην ίδια τάξη μείνανε. Δείτε τους ευρωβουλευτές. Δείτε το γαμπρό εκεί του Βελόπουλου. Τι έκανε. Τίποτα. Έχουμε τους άλλους. Της Νέας Δημοκρατίας τι κάνανε. Του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ είδα. Πάρ τον ένα και χτύπα τον άλλον. Από το κακό στο χειρότερο. Δεν έκαναν τίποτα για την Ελλάδα. Και σήμερα έχουν το θράσος όλοι αυτοί να ζητάνε την ψήφο του ελληνικού λαού. Δεν θα την πάρουν την ψήφο του ελληνικού λαού, γιατί θα τιμωρηθούν. Θα τιμωρηθούν γιατί ο ελληνικός λαός θα ψηφίσει λαός. Ο λαός για το λαό. Λαϊκός Ορθόδοξος Αγερμός λοιπόν, ήρθε η στιγμή, ήρθε η ώρα όλοι μαζί να παλέψουμε, να παλέψουμε για την Ελλάδα μας. Να παλέψουμε για την Ελλάδα μας. Να παλέψουμε λοιπόν όλοι μαζί για αυτό τον τόπο που οι πρόγονοι μας έδωσαν τη ζωή τους. Θα ήθελα, Δημήτρη Κεραλίδη, αν μου επιτρέπεις, σε λίγο να δούμε και τους υποψήφιους ευρωβουλευτές του Λαϊκού Ορθόδοξου Αγερμού, που είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος να δει τα πρόσωπά τους, να μάθει τα ονόματά τους, να δει ποιοι είναι, γιατί τα συστημικά κανάλια κρύβουν. Κρύβουν και δεν αφήνουν να ακουστούν οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές του λαός. Αποκομμένοι, αποκλεισμένοι από παντού. Αποκλεισμένοι, αποκομμένοι από παντού. Και μου κάνει εντύπωση που κάποια μέσα ενημέρωσης, τα οποία τα παίζουν τάχα μου ότι είναι δίπλα στον ελληνικό λαό, στον κόσμο, δέχονται εντολές να είμαστε και από εκεί αποκλεισμένοι. Κύριε Χατζηνικολάου, γιατί δεν μας καλέσατε ποτέ ούτε καν στο ραδιοφωνικό σας σταθμό? Ακούτε λαός και βγάζετε σπυράκια? Δαιμονίζεστε? Ρωτάω και μιλάω ευθέως. Τι συνέβη και μας έχουν αποκλεισμένοι από όλα τα μέσα ενημέρωσης? Και έχουν εμφανίσει, πρόεδρε. Ακόμα και από την κρατική τηλεόραση. Και βγάζουν κάτι νύφες από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αλλά πέφτει χρήμα από ό,τι φαίνεται. Εκατομμύρια ευρώ κάποιοι. Δίνουν εκατομμύρια ευρώ κάποιοι για τις νύφες. Για να μπορέσουν να κερδίσουν. Εγώ πάντως για να μάθω ποια είναι η υποψήφια πρόεδρος ενός κόμματος ανθυποκομματιδίου, το οποίο το ετοιμάζουν να μπει και το βρήκαν και στις δημοσκοπήσεις, έτρεξα πριν από μερικές μέρες στην Google για να δω τι ρόλο βαράει αυτή η κυρία. Αυτή η Λατινοπούλου δεν ήξερα ποια είναι. Και τώρα τη βλέπω. Ο κάθε ένας κάνει τον αγώνα του, Δημήτρη Κεραλίδη. Ο κάθε ένας κάνει τον αγώνα του, άκουσε με δύο λεπτάκια. Άκουσε με, σε παρακαλώ. Κάθε ένας κάνει τον αγώνα του. Δεν είναι το ερώτημα δικό μου. Ο κόσμος θα κρίνει. Εγώ λέω το άλλο. Στην κάλπη έχει δικαίωμα ο καθένας να ψηφίσει ό,τι θέλει. Οποιοδήποτε κόμμα και να είναι αυτό. Δημοκρατία έχουμε και είμαστε υπέρ της δημοκρατίας. Αλλά άκουσε με δύο λεπτάκια. Αλλά ποια είναι η δημοκρατία? Όταν έχουμε τη φήμωση από τα κανάλια, που τα κανάλια είναι δημόσια περιουσία. Ανήκει στο δημόσιο, το οποίο δημόσιο το έχει παραχωρήσει. Εδώ λοιπόν, τι γίνεται? Είναι δυνατόν να μας έχουν αποκλεισμένους από παντού? Είμαστε αποκλεισμένοι από παντού. Καμία τηλεοπτική εκπομπή με εντολή, σας ξαναλέω, μιλάω με συναδέλφους δημοσιογράφους και παρουσιαστές. Είμαστε φίλοι λόγω του επαγγέλματος, συνάδελφοι. Και μου λέει, Φίλιππε, δεν μπορούμε, σας βγάλουμε. Δεν σας έχουν μέσα στη λίστα, παγορεύεται. Δεν μπορείτε. Υπάρχει λίστα. Υπάρχει μια λίστα και λέει. Και λέει, απαγορεύεται εδώ ο Καμπούρης. Stop. Blacklist. Μας έχουν βάλει στην blacklist. Για να μην ακουστεί φωνή του Λαϊκού Ορθόδοξου Αγερμού. Και επιβεβαιώνεται αυτό με την blacklist όταν βλέπουμε ότι και η ίδια ακόμα η κρατική τηλεόραση απαγόρευσε να μεταδοθεί η διακαναλική συνέντευξή μας που υποχρεωτικά πρέπει να τη μεταδώσει.
για να δείτε πώς ξεφεύγει η κατάσταση. Ούτε καν στην κρατική τηλεόραση που υπάρχει ΚΕΑ, κυβερνητική απόφαση υπάρχει εδώ για όλα τα πολιτικά κόμματα που κατεβαίνουν σε εκλογές, που ζητούν την ψήφο του ελληνικού λαού, είναι υποχρεωμένα να μεταδώσουν έστω τη διακαναλική συνέντευξη. Ούτε αυτό δεν μας αφήνουν. Ακόμα και εκεί εμπόδιο. Δεν τους φοβόμαστε όμως. Έχουμε τη δύναμη τη δική σας του ελληνικού λαού, μα πάνω απ' όλα του Θεού. Είναι εξοργιστικό το ότι γίνεται. Είναι εξοργιστικό το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Να προσπαθούν να μας κόψουν τη φωνή μας. Δεν θέλουν να έχουμε παρουσία πουθενά. Κύριε Χατζηνικολάου, εσείς που το παίζετε, ο τιμητής των πάντων, ο καθαρός, με την ελευθερία, ούτε καν αναφορά κάνατε στο Λαϊκό Ορθόδοξο στο γερμό, βγάζετε σπυράκια. Ούτε καν μία αναφορά για να δείτε τη δημοκρατία που υπάρχει. Για να δείτε ποια είναι η δημοκρατία τους. Μιλάμε για ένα πολύ βρώμικο σύστημα, για ένα άθλιο βρώμικο σύστημα που επιτέλους θα πρέπει να τελειώνουμε με όλους αυτούς. Δώστε δύναμη στο Λαϊκό Ορθόδοξο Γερμό σήμερα. Χτυπάμε το σύστημα. Χτυπάμε το καθεστημένο. Χτυπάμε όλους αυτούς που έχουν ρημάξει τις ζωές μας. Φτάνει πια. Φτάνει πια. Έλεος. Πριν από λίγο έχει κυκλοφορήσει μία είδηση. Μισό λεπτό και κύριε Κερελέδη, είναι πολύ σοβαρό αυτό. Στο οποίο θα επανέλθουμε αύριο, γιατί πραγματικά είμαι σοκαρισμένος. Σοκαρισμένος. Αφορά εδώ η συγκεκριμένη είδηση, η οποία κυκλοφορεί εδώ και λίγες ώρες. Αναφέρεται λοιπόν σε ρεπορτάζ, το οποίο έχει έρθει στο δικό μου κινητό τηλέφωνο. Λέει βουλευτής σοκ, βίντεο σοκ με βουλευτή συγκεκριμένου πολιτικού κόμματος, που θα πρέπει να το ελέγξουμε τι γίνεται, να βιάζει και να συλλογίσει ανήλικα παιδιά. Είναι κάτι το οποίο έχει έρθει τώρα, βλέπω το δημοσίευμα, ειλικρινά με το που τελειώσουμε την εκπομπή, θα πρέπει να δω τι έχει γίνει, να κάτσω να ενημερωθώ λίγο, γιατί αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα, το οποίο βρίσκεται εντός βουλής. Λέει βίντεο σοκ με βουλευτή του ΤΑΔΕ να βιάζει και να συλλογίζει ανήλικα παιδιά. Όπου λέει εδώ, λέει, εξαφάνισε την καταγγελία γυναίκας τεχνικού κινητών τηλεφώνων που εντόπισε στη συσκευή του κινητού τηλεφώνου βουλευτή του ΤΑΔΕ σοκαριστικό βίντεο που δείχνει τον παιδεραστή βουλευτή να βιάζει και να συλλογεί σε ανήλικα παιδιά, λέει το δημοσίευμα, το οποίο μόλις μου και έρθει. Το βίντεο, λέει, με το βιασμό των ανηλίκων παραδόθηκε και στα χέρια του συγκεκριμένου αρχηγού του κόμματος που βρίσκεται στο κοινοβούλιο και δεν έκανε τίποτα. Κουκουλώνουν το έγκλημα, καλύπτουν το βουλευτή της, τάδε του πολιτικού κόμματος, εννοεί. Έχω πέσει τα σύννεφα. Μου προκαλεί όλο αυτό μια αηδία. Και ήρθε η ώρα να ελεγχθούν αυτά τα οποία διαβάζουμε τώρα. Σας λέω, είναι κάτι το οποίο μόλις έχει σκάσει, την ώρα που μιλάμε. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται. Και στο δημοσίευμα αναφέρεται ξεκάθαρα σε ποιο πολιτικό κόμμα ανήκει ο συγκεκριμένος βουλευτής. Είναι από τα κόμματα τα οποία λένε ότι είναι υπερπατρίδος και πίστεως και βρίσκεται μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Η ανομαλία πρέπει να πρόεδρε. Εγώ σας ξαναλέω, είναι σοκαριστικό αυτό το οποίο διαβάζω. Θέλω να μάθω περισσότερες πληροφορίες, έτσι ορίζει και η δημοσιογραφική διοντολογία, πέρα από το πολιτικό κομμάτι στο οποίο ανήκουμε, να δούμε τι γίνεται με αυτή την υπόθεση. Να δούμε τι γίνεται με αυτή την υπόθεση. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο δημοσίευμα το οποίο κυκλοφορεί την τελευταία ώρα, από ό,τι φαίνεται, και έχει έρθει και στο δικό μου κινητό τηλέφωνο το δημοσίευμα. Μάλιστα. Πρόεδρε, να δούμε και τα ονόματα, να δούμε τους υποψήφιους του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Είναι το αντίδοτο σε
τι όλη τη σαφρή πολιτική πραγματικότητα. Τη σαπίλα, σε αυτή τη σαπίλα. Τη σαπίλα, τη σαπίλα. Πάμε παρακαλώ να δούμε τους υποψήφιους. Πάμε. Δημήτρη Κερελιδή. Είδαμε, πρόεδρε, ναι. Γιατί μας πιέζει ο χρόνος από ό,τι βλέπω. Ναι. Μιλήσαμε για το πόλεμο του συστήματος. Να πούμε επίσης στους φίλους τηλεθεατές ότι υπήρχε ο κύριος Τατσόπουλος το Σαββατό που μας πέρασε, βρέθηκε στο τηλεοπτικό σταθμό Sky και στην κυρία Μπακοδήμου, όπου εκεί ο κύριος Τατσόπουλος επιτέθηκε στο πρόσωπό μου με χυδαίους χαρακτηρισμούς, θέλοντας να κάνει δολοφονία χαρακτήρα μία εβδομάδα πριν, λίγες μέρες πριν τις εκλογές, με την ανοχή του τηλεοπτικού σταθμού Sky να με καθυβρίζει χωρίς να υπερασπιστεί κανένας τους την τιμή και την υπόλοιψή μου, όπου ο συγκεκριμένος με τις ύβρις του συνέχισε ακάθεκτος χωρίς να το διακόψει κανένας για να τον φέρει στην τάξη. Επίσης, την ίδια ώρα, καλούσα στον τηλεοπτικό σταθμό Sky για να ακουστεί θέση και άποψή μου και να απαντήσω και να υπερασπιστώ τον εαυτό μου στις ύβρις του κυρίου Τατσόπουλου, που τον έβαλαν εκεί στο Sky να με βρίζει. Όσο σας έβγαλαν εσάς στον αέρα, έβγαλαν και εμένα, κύριε Κερελίδη. Και όχι μόνο αυτό, μίλησα με την κυρία Μπαζίτη, πήρα στο κινητό της τηλέφωνο μετά το τέλος εκπομπής την κυρία Μπακοδήμου, ενώ νωρίτερα είχα μιλήσει με το τηλεφωνικό κέντρο του Sky. Είπα, θα σας καλέσουμε, δεν με κάλεσε ποτέ κανένας. Είναι καταγεγραμμένη η κλίση, γιατί θα ασκήσω όλα τα νόμιμα δικαιώματά μου και κατά του τηλεοπτικού σταθμού Sky.
Πήρα τηλέφωνο στην κυρία Πακοδήμου, το οποίο το σήκωσε ο Κιδότης, η γραμματέας της. Μόλις άκουσε ποιος είμαι, αναστατώθηκε, κυρία. Και φυσικά δεν με πήρε ποτέ πίσω η κυρία Πακοδήμου, όπως μου είχε πει η γραμματέας, υποτίθεται, που σήκωσε το τηλέφωνο. Για να καταλάβετε σε τι χώρα ζούμε. Όταν δεν τους συμφέρεις, όταν βλέπουν ότι έχεις άνοδο, όταν βλέπουν ότι έρχεται ο λαϊκός ορθόδοξος συναγερμός για να φέρει σεισμό στο πολιτικό σύστημα της χώρας, θέλουν να σε φάνε. Το έχω ζήσει με το χειρότερο τρόπο τις τελευταίες ημέρες. Δεν τους φοβόμαστε όμως, είμαστε έτοιμοι για μάχη. Βλέπετε, κρατική τηλεόραση με διαταγή κυβερνητική να μην μεταδοθεί η διακαναλική μας συνέντευξη. Με το να βάζουν τον Τατσόπουλο να με καθυβρίζει στον τηλεόραση του Sky. Βλέπετε, είναι μαγαζάκια που ελέγχει ο κύριος Μητσοτάκης. Κρατική τηλεόραση, Sky, κύριος Χατζηνικολάου, ο οποίος έχει παραβιάσει την νομοθεσία περί προβολής των υποψήφιων κομμάτων και πολυφωνίας. Βλέπουμε τεράστια εγκλήματα να γίνονται εις βάρος του λαϊκού ορθόδοξου γερμού. Εμείς πάμε όμως, ξαναλέμε, με το ένα χέρι το σταυρό της Ορθοδοξίας και στο άλλο χέρι το ψήφος της μάχης, γιατί η μάχη που θα δώσουμε θα είναι μέχρι τελικής πτώσης. Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο, Πρόεδρε, να σε ευχαριστήσω που ήσουν εδώ. Κύριε Φίλιππε Καμπούρη, να σας ευχαριστήσω. Λίγο ακόμη, λίγα 24 ώρα. Κυρίες και κύριοι, την προσοχή σας. 9 Ιουνίου είναι η μεγάλη μέρα για την ανατροπή. Έτσι, αυτό το στείλτε μήνυμα. Μήνυμα, μια ζωή παίρνουν μήνυμα. Άρα λοιπόν, προσοχή. Τιμωρήστε τους, Δημήτρη Κερελίδη, μία είναι η φράση. Τιμωρήστε τους ψηφίζοντας λαός. Τιμωρήστε τους ψηφίζοντας λαϊκό ορθόδοξο εγερμό. Ο Θεός μαζί σας, κυρίες και κύριοι, ο Θεός μαζί σας, κύριε Πρόεδρε. Ό,τι καλύτερο σε όλο τον κόσμο. Περισσότερα θα πούμε στην επόμενη εκπομπή. Λίγο ακόμη στο δρόμο για τις εκλογές. Λαός για την Ελλάδα, λαϊκός ορθόδοξος συναγερμός για την Ελλάδα. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η Ορθοδοξία. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά σας.